and gentlemen, we are back. Άλλη μια εβδομάδα μόλις έχει ξεκινήσει και άλλο ένα, μην μου πεις, πολύ ιδιαίτερο, πολύ μοναδικό, πολύ αποκλειστικό και αποκλειστικό. Είναι ήδη στον αέρα. Διότι διανύουμε αυτό τον καλοκαιρινό μήνα, αυτό την καλοκαιρινή εσάνς, αυτό το πολύ δροσερό καλοκαίρι. Δροσερό δεν το λες, ναι, αλλά άμα κάνεις τις βουτίτσες σου ή άμα ανοίγεις το air condition ή το κλιματιστικό ή εν πάση περιπτώσει μπαίνεις σε μια μπανιέρα με παγάκια, το λες και πολύ δροσερό. Βασικά όλα τα πράγματα είναι πώς εσύ θα τα δεις. Δηλαδή κάποια πράγματα που είναι πολύ καυτά εσύ μπορεί να τα βλέπεις δροσερά και κάποια που είναι πολύ δροσερά μπορεί και να σε καίνε ολόκληρα. Θα μου πεις πόσο εσύ θέλεις να καίγεσαι. Αυτό είναι και θέμα. Το πώς εσύ έτσι αφουγκράζεσαι τις καταστάσεις και τους ανθρώπους γύρω σου. Θα μου πεις, αυτό έχει να κάνει με το ζώδιό σου? Δεν ξέρω, αλλά και σε αυτό θα ρωτήσω την ειδικό σε πάρα πολύ λίγο που θα είναι κοντά μου. Διότι μπορεί τα ζώδια και τα άστρα, να φέρουν εμπόδια, αλλά άμα έχεις έναν άνθρωπο να σε συμβουλεύει, να σε κατευθύνει και να σου λέει ποιες μέρες πρέπει να προσέξεις, τι πρέπει να προσέξεις, ποιο ζώδιο είναι με ποιο, τι λέει η συναστρία σου, τι λέει το τετράγωνο, τι λέει ο Ερμής σου και η Αφροδίτη σου, μετά νομίζω ότι πας λίγο πιο σίγουρα, δηλαδή κάνεις πιο σταθερά βήματα. Τώρα για όλους εσάς μπορεί σήμερα να είναι μια τυχερή μέρα. Θα προσέξετε ακριβώς τι πρέπει να κάνετε και σε ένα 24ωρο θα δείτε εάν κάποια από εσάς, δύο ζευγάρια από εσάς με τον αγαπημένο ή την αγαπημένη, το φίλο ή τη φίλη, θα ταξιδέψετε για την πανέμορφη Νάξο. Έτσι λοιπόν, για εσάς που θα κάνετε follow στο Αλέξανδρος κάτω Παύλα Πετρίδης κάτω Παύλα Real και για εσάς που θα ακολουθήσετε στο Facebook Αλέξανδρος Πετρίδης, θα ταξιδέψετε στην πανέμορφη Νάξο, το νησί των Κυκλάδων που λατρεύουμε πάρα πολύ, και για άλλη μια φορά σε ένα από τα τρία πραγματικά μοναδικά ξενοδοχεία της οικογένειας Σέργη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μου τον Γιάννη για κάτι όλα αυτά τα χρόνια, για όλη αυτή τη μεγάλη προσφορά που κάνει και τη συνεργασία που έχει με τους τηλεθεατές μου, γιατί πάνω απ' όλα γίνεται για εσάς. Στο Maren Axian, αυτό ακριβώς χοτέλ, στο κέντρο της πόλης, ένα μπουτίκ χοτέλ πολύ ιδιαίτερο, πολύ μοναδικό, για 5 ημέρες, 4 νύχτες, εντελώς δωρεάν με το πρωινό σας. Βέβαια θα μου πεις, Αλέξανδε, δεν είχες και τον Naxos Palace, δεν είχες και τον Naxos Holidays και σε αυτά, αλλά σήμερα δίνουμε Maren Axian Hotel. Έτσι λοιπόν θα ταξιδέψετε δύο ζευγάρια, 4 άνθρωποι εν πάση περιπτώσει, και όχι ότι πρέπει να πάτε μαζί, ενώ ότι ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Απλά παίρνετε την δωροεπιταγή σας στην ουσία, κάντε την κράτησή σας με το τμήμα κρατήσεων στο εκάστοτε ξενοδοχείο ή Naxos Palace ή Naxos Holidays ή Maren Axian, ανάλογα την ημέρα του διαγωνισμού, και ταξιδεύετε στην πανέμορφη Naxo και μένετε με το πρωινό σας εντελώς δωρεάν, πάντοτε στα ξενοδοχεία avant-garde και exclusive και πάντοτε ιδιαίτερα. Και θα μου πεις, ωραία Αλέξανδρε, αλλά νομίζω ότι πρέπει και να έχουμε και ένα πολύ άνετο ταξίδι, τόσο στο να πάμε όσο και της επιστροφής, για να μας μείνει μια πολύ γλυκιά ανάμνηση. Σε αυτό μόνο η Golden Star Ferries, η νούμερο 1 εταιρεία που ταξιδεύει καθημερινά από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο ή ο Σαντορίνη, Ηράκλειο, αλλά για να πας στην Νάξο θα επιλέξεις το Super Runner, όπου θα πας Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο ή ο Σαντορίνη και πίσω, με καθημερινό βέβαια δρομολόγιο από τη Ραφίνα. Με το πλέον άνετο ταξίδι, πάντοτε σε πρώτη θέση, γιατί οι τηλεθεατές μας πρέπει να ταξιδεύουν όπως ακριβώς τους αξίζει, και με δωρεάν το αυτοκίνητο ή τη μηχανή. Golden Star Ferries λοιπόν, με καθημερινά δρομολόγια, με το Super Ferry, Super Ferry 2, αλλά και το Super Runner, το γρήγορο δηλαδή, με το οποίο και θα ταξιδέψετε στην Άξο. Με τα άλλα μπορείτε να πάτε Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο ή ο Σαντορίνη, Ηράκλειο. Τα άπα καλά, τέλεια, τέλεια. Τα άπα καλά, άντα μου. Τέλεια. Άντα Λεούση εδώ κοντά μου. Άλλωστε, νομίζω ότι το όνομα Λεούση για μας δεν θα φύγει ποτέ από κοντά μας και είναι η υπογραφή. Τι όμορφη που είσαι σήμερα με το μο. Ναι, είπα να βάλω λίγο χρώμα στη ζωή μου και εγώ καλοκαιριά. Γιατί σου πάει το χρώμα, αφού στο ναι, έχουμε ξαναπεί. Ναι. Εντάξει, λίγο λόγω του περιστατικού της μαμάς, λίγο ήμουνα κατάλαβα. Ναι, όχι, όχι. Αλλά και εντάξει, το μαύρο σου πάει πολύ έτσι αυτό, αλλά γενικότερα και το μοβ, νομίζω. Αυτό είναι τώρα και επειδή ο καιρός που διανύουμε και η εβδομάδα αυτή έχει καλά στοιχεία. Δηλαδή, έχεις έρθει και φορτσάτη για να πεις καλά νέα ή για να πεις σημεία που πρέπει να προσέξουμε. Και καλά και σημεία που πρέπει να προσέξουμε. Να πω έχουμε ότι αμέσως μετά θα παραμείνει στην παρέα μας. Θα έρθει και η Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου. Ετοιμάζουν ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα για τον Χάρι Κλίν, που ουσιαστικά σαν να ήταν τώρα, σαν να ήταν χθες, τον χάσαμε από κοντά μας. Έναν πολύ μεγάλο πολύ για μένα σύντομα κωμικό ηθοποιό. Έναν άνθρωπο που για μένα πρωτοστάτησε μέσα από τα κείμενά του και από το λόγο του σε πάρα πολλά πράγματα. Πιθανόν πολεμήθηκε, κατηγορήθηκε με κάποια, γιατί ήταν πολύ, τα έλεγε πολύ ντόμπρα και σταράτα μέσα από τις επιθεωρήσεις του, και αυτό ήταν ο Χάρι Κλίν.
Σε λίγο από το ηθοποιό σημαίνει φως, κοντά μας η Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου, ετοιμάζουν με το Control Room ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα και θα μιλήσουμε και για αυτόν σαν άνθρωπο. Δεν ήταν και τυχαίο ότι μεγάλωσε και 4 γενιές ο Χάρη, έτσι, αντικειμενικά. Σαφώς. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, δηλαδή, και στα νέα παιδιά ήταν. Και θα παραμένει και για τις επόμενες γενιές. Θα παραμένει. Αυτή η εβδομάδα πώς ξεκινάει? Αυτή η εβδομάδα, λοιπόν, ξεκινάει με ένα τετράγωνο. Είδες καλά το παίγω το τετράγωνο. Με ένα τετράγωνο, δηλαδή λίγο εμπόδιασμένη, δηλαδή με λίγα λόγια. Όταν δηλαδή έχεις τετράγωνο, σημαίνει ότι έχεις εμπόδια. Ναι, σου λέει και καλά, είναι σημεία προσοχή στα τετράγωνα. Ενώ το τρίγωνο τι είναι σημείο? Είναι σημείο το να ρισκάρεις πράγματα, είναι θετικά στοιχεία. Σε τρίγωνα, την εξάγωνα. Σε βέβαια του πανοράματος είναι. Καλά, εκεί πάμε στη γεύση. Θερμίδες και γεύση και ό,τι χρειάζεται βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν, στις 7 ο ήλιος στους Ιδήμους, σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, λοιπόν, στους Ιχθύς, μας κάνει να είμαστε λίγο, να αποφεύγουμε λίγο να κάνουμε συναντήσεις και ραντεβού όσο αφορά επαγγελματικό επίπεδο, γιατί δεν οδηγούνται σε σωστούς δρόμους και καλό είναι να αφήνουμε για αργότερα οτιδήποτε κρίνεται άκρο σημαντικό. Mm-hmm. Πάμε να δούμε, λοιπόν, ένα-ένα τα ζώδια για αυτή την εβδομάδα. Τα κριάρια μας αυτή την εβδομάδα, καλό είναι να καταπολεμήσετε λίγο το φόβο και να καλλιεργήσετε την αυτοπεποίθησή σας. Απαιτείτε υπομονή για να πετύχετε τους στόχους και τα σχέδιά σας, καθώς οι εποχές αλλάζουν και οι καταστάσεις δεν σας ευνοούν όσο θα θέλατε. Ταύροι μας, οι εξελίξεις δεν θα σας ικανοποιήσουν ιδιαίτερα αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν εξαρτάται από εσάς κιόλας για να κάνετε διαφορετικά. Θα πρέπει ακόμα και αν δεν το θέλετε, να αναθεωρήσετε κάποια πράγματα στη ζωή σας και αρκετές από τις σχέσεις της συνεργασίας σας, καλό θα είναι να τις ξεκαθαρίσετε λίγο. Δίδυμοι, αποφύγετε να θίξετε τα κακώς κείμενα των ατόμων του στενού σας περιβάλλοντος αυτή την εβδομάδα, γιατί θα δημιουργηθούν προστριβές και ίσως ίντριγκες, συγκρούσεις και λίγο ρήξεις στις σχέσεις σας και καλό θα είναι να τα δείτε λίγο με σύνεση. Καρκίνοι, έντονα θα σας απασχολήσει ένα πρακτικό ζήτημα του επαγγελματικού σας χώρου. Θα σας δοθεί η ευκαιρία να το τακτοποιήσετε και παράλληλα θα αποδείξετε την αξία σας και στους άλλους. Λιοντάρια, μελετήστε σωστά τα σημάδια σε ό,τι αφορούν το παρόν αλλά και λίγο το μέλλον σας, ειδικά του επαγγελματικού σας τομέα. Βλέποντας καλοπροαίρετα τα γεγονότα, βασιστείτε στο ένστικτό σας και θα σας βοηθήσει να βρείτε σωστές λύσεις. Παρθένη, σταματήστε να γκρινιάζετε συνέχεια όσο και αν έχετε δίκιο και αγωνιστείτε για αυτά που πιστεύετε και τα θέλω σας. Να είσαστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρετε, γιατί είσαστε πάνω απ' όλα πολύ επικοινωνιακοί. Το έχουν. Αυτή τη βδομάδα ή γενικά για σαν ζώδιο? Την εβδομάδα, για αυτή την εβδομάδα. Και γενικά σαν ζώδια, λόγω κυβερνήτη του Ερμή, οι Παρθένοι το έχουν με τις ιδέες. Πες μου λίγο κάτι τώρα, μια και έχουμε λίγο χρόνο. Mm-hmm. Ο Ερμής είναι της επικοινωνίας. Mm-hmm. Η Αφροδίτη, πες μου τα βασικά. Της ομορφιάς. Καλό πεισμός, καλή αισθησία, κάτι μοντέρν. Ο Άρης είναι του πολέμου. Πολεμάμε δηλαδή. Mm-hmm. Και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Ποια είναι έτσι οι τέσσερις βασικοί πλανήτες? Οι πρώτοι μας πλανήτες, στην ουσία που κοιτάμε αρχικά την καθημερινότητα, είναι Ερμής, Αφροδίτη, Άρης και... Πλούτονας, Ποσειδώνας. Όχι, συγγνώμη, κόλλησε στο μυαλό μου τώρα. Θα έχει, εντάξει. Εκτός από τα φώτα, δηλαδή ήλιο, σελήνη, που είναι τα βασικά μας, είναι Ερμής, Αφροδίτη, Άρης και... Είδες που παθαίνουμε καμιά φορά το blackout που λέμε. Ναι. Θα μας έρθει καθώς, άμα το θυμηθείς πάντως να μου το πεις. Mm-hmm. Άρα στην ουσία κοιτάμε αυτούς τους τέσσερις πλανήτες μας. Είναι... Έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, έτσι δεν είναι? Άσε με να το σκεφτώ εγώ καθώς είστε αλλιώς στο επόμενο ζώδιο. Κάτσε, τυρί, ρύζι, γάλα, καμπά. Μετά πάμε στους αργούς γι' αυτό, ναι. Μετά πάμε στους αργούς. Mm-hmm. Συνήθως είναι και οι πρώτοι κυβερνήτες, δηλαδή, με λίγα λόγια. Άρης, Αφροδίτη, Ερμής, που είναι επικοινωνία, προσωπικότητα και καλοπισμός και τα οικονομικά μας λίγο. Και από εκεί μετά πάμε στη Σελήνη, το τέταρτο του καρκίνου δηλαδή, που είναι η Σελήνη, που αντισχύει και στη μητέρα μας ή στο οικογενειακό μας περιβάλλον. Και πάνε οι κυβερνήτες λίγο πιο, ανεβαίνουν δηλαδή μέχρι το 12ο οίκο. Η τύχη από ποιον πλανήτη? Από το Δία. Από το Δία.
Ο Ποσειδώνας, πλάι. Άρα θέλουμε να δούμε αν ένα παιδί θέλουμε να δούμε ή αν εμείς έχουμε τύχη στη ζωή μας. Κοιτάμε το Δία. Που έχουμε το Δία μας. Που έχει το Δία του, ναι. Πού ο Δίας κάνει καλό touch και βγάζει καλό αποτέλεσμα τύχης. Συνήθως είναι σε θετικά ζώδια, δηλαδή, ή στα ανάλογα το φύλλο του παιδιού. Mm-hmm. Κοιτάμε το ζώδιο που κάνει τρίγωνο ή τετράγωνο ο Δίας του. Και με ποιον άλλο πλανήτη, ειδικά μεγάλο, αργό Άρα πλανήτη. Άρα μπορεί, ας πούμε, σε μένα ο Δίας να είναι π.χ. στον πλανήτη Χ και να είμαι τυχερός και σε σένα να είναι στον Ψ και να είσαι και εσύ τυχερή. Ναι, ναι, βέβαια. Έχει να κάνει με το ήταν, όλο, έτσι να είμαι τυχερή απέναντι στους άλλους και όχι στον εαυτό μου. Μάλιστα. Και το αντίθετο εσύ. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έχει στο Δία που λέω λόγος, στην απέναντι πλευρά του οροσκοπίου σου, της προσωπικότητάς σου, είσαι τυχερός προς τους άλλους. Δηλαδή, με λίγα λόγια σου δίνεται. Είμαι καλή άβρα για τους άλλους. Καλή άβρα για τους άλλους, επικοινωνιακός, κοινωνικός και προσφέρεις φιλανθρωπία ή έργο ή το οτιδήποτε, ναι. Ως προς τους άλλους και λειτουργείς για τους άλλους ή μέσα από τους άλλους. Σωστά. Όταν είναι στην προσωπικότητά σου, δηλαδή στους πρώτους μας οίκους, από τον πρώτο μέχρι τον έκτο οίκο, δηλαδή στην ουσία του ζωδιακού μας χάρτη, αυτό που αναπεί ότι ευνοούμαστε εμείς. Μάλιστα. Το εγώ μας δηλαδή. Σωστά. Αυτή είναι και οι πρώτοι έξι οίκοι, οι βασικοί μας, που έχουν να κάνουν με την προσωπικότητά μας. Από τον 7ο μέχρι και το 12ο έχει να κάνει με τους απέναντί μας. Το κοινωνικό μας στάτους, τους φίλους μας, τους συντρόφους, τα ταξίδια μας, της δικτύωσης. Πολύ βασικό. Και στο τέλος της υγείας μας ή των μεγάλων χρόνων. Λαμβάνω εγώ και τα μηνύματα εδώ τώρα γιατί με ρωτάνε για σένα. Mm-hmm. Θα σου πω, πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε στους ζυγούς μας. Αρκεί να αποφασίσετε λοιπόν και να προτιμήσετε να μην σπαταλάτε το χρόνο σας σε ανούσια πράγματα. Αφοσιωθείτε στους στόχους σας και σε αυτά που πραγματικά θέλετε. Σκορπιοί, οι ιδιότητες που έχετε να είσαστε ευγενικοί και ανθρωπιστές θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα από όσους σας περιβάλλουν. Ανήκουν στο προσωπικό σας χώρο αυτά τα άτομα και στον επαγγελματικό και καλό θα είναι να δώσετε λίγο βάση στα λόγια τους. Τοξότες. Θα σας προσφέρουν απλόχερα τη βοήθειά τους άνθρωποι που δεν πιστεύατε ότι είναι δίπλα σας. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να χάσετε την αισιοδοξία σας και για κανέναν λόγο. Ακόμα και αν υπάρξουν δυσκολίες, αυτή η εβδομάδα είναι θετική για εσάς σε πολλούς τομείς. Εγώ, Κέρι, αγαπημένε μου. Είναι απαραίτητο να κάνετε λεπτές διακρίσεις ανάμεσα σε αυτούς που πιστεύετε ότι σας θέλουν και σας αγαπούν και ανάμεσα σε αυτούς που πιστεύετε ότι δεν σας θέλουν ή δεν σας αγαπούν. Πραγματικά σε αυτούς που απλά σας κάνουν να το πιστεύετε, πιστέψτε σε αυτούς γιατί όντως θα ευνοηθείτε. Βέβαια τώρα ξέρεις. Δηλαδή αυτή η εβδομάδα για σένα, Αλεξανδράκο μου, και γενικά για τους εγώκερους, είναι μια εβδομάδα που βάζω κάτω τα πράγματα λίγο και κάνω ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμό. Και λειτουργώ με τη διαίσθηση. Είναι λίγο, σου βγαίνει λίγο διαίσθηση. Μας ευνοεί κιόλας λίγο ιδιαίτερα αυτή η περίοδος, γιατί από τον περασμένο μήνα έχει μπει και ο ουρανός στον Ταύρο, όπου είναι πολύ καλό αυτό. Είναι για 7 χρόνια που ευνοεί ιδιαίτερα όλο το ζωδιακό κύκλο και ειδικά τον οικονομικό τομέα. Μάλιστα. Θα κάνουμε κάποια στιγμή κάποια εκπομπή εκτός. Να το κάνουμε. Υδροχόοι μας, λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα υδροχόοι, κάποια από τα άτομα έχουν το δικό τους σκοπό, κάποια άτομα, συγγνώμη, έχουν το δικό τους σκοπό να σας κάνουν να νομίζετε ότι δεν θα πρέπει να μπερδεύεστε και να καταχωρείτε σε εκείνους κάποια πράγματα που στέκονται στο πλευρό σας. Με λίγα λόγια, αυτή η εβδομάδα για εσάς θα είναι ευνοϊκή όσο αφορά πράγματα του εαυτού σας, να ασχοληθείτε με πράγματα που δεν μπερδεύεστε γενικά με τρίτους, τέταρτους, πέμπτους και καλό θα είναι να κοιτάξετε λίγο τον εαυτό σας. Ψάρια, εάν θέλετε να ξεπεράσετε τις δυσκολίες και τις αντικσότητες στον εργασιακό σας χώρο με τους συνεργάτες σας, καλό θα είναι να το πράξετε, αλλά και στις προσωπικές σας σχέσεις. Βάλτε πιο υγιείς βάσεις στους κυρίους τομείς της ζωής σας και σίγουρα θα ευνοηθείτε. Λοιπόν, να σου πω κάτι, τώρα εδώ απαντάω κιόλας. Δέχομαι έτσι διάφορα μηνύματα. Νομίζω ότι γενικότερα αυτό που παρατηρώ είναι ότι κάθε εβδομάδα,
Επειδή κάθε Δευτέρα είσαι κοντά μας και μας λες τα νέα της εβδομάδας, το τι email γενέστε. Πάντοτε σε όλα τα ζώδια υπάρχουν καλά και κακά στοιχεία. Ένα ζώδιο δηλαδή βλέπω ότι όταν είναι καλές μέρες για οικογένεια, για σχέσεις κτλ. Μπορεί να μην είναι πολύ καλές για οικονομικά. Να είναι πάντα. Ή όταν είναι πολύ καλές για νέες προτάσεις, μπορεί να υστερούν λίγο στα οικονομικά. Σπάνια βλέπουμε ένα ζώδιο για μία εβδομάδα να είναι στο 10 όλα. Δηλαδή και που γράφει σε περιοδικά και που γράφει σε στήλες και βλέπω διάφορα. Βλέπω ότι λες, ας πούμε, μάλιστα το 10, λες, οι σχέσεις είναι στο 8, τα οικονομικά μπορεί να είναι στο 5, η προσωπική, η οικογένεια στο 10, το άλλο στο 7. Δεν υπάρχει ποτέ κάτι που να είναι όλο. Όχι, δεν υπάρχει ποτέ. Πουθενά δεν υπάρχει αυτό. Και αυτό γιατί οι καθημερινές προβλέψεις, όσον αφορά μία εβδομάδα για κάθε ζώδιο, παίζει ρόλο. Είναι ένα γενικό πλάνο για τα ζώδια γενικά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όπως έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν, το προσωπικό οροσκόπιο του κάθε ανθρώπου είναι ξεχωριστό. Ναι, είναι δακτυλικό αποτύπωμα. Είναι το δακτυλικό αποτύπωμα. Εμείς δίνουμε κάποια γενικά στοιχεία. Εμείς δίνουμε γενικά. Όταν λέμε π.χ. ότι αυτή τη βδομάδα οι εγώκεροι προσέξτε λίγο τα συμβόλαια που θα υπογράψετε, δεν σημαίνει ότι όλοι οι εγώκεροι έχουμε να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο. Εννοείται. Εγώ μπορεί να μην έχω κανένα. Απλά ιδιαίτερη προσοχή θέλει στο δωμάτιο. Είναι μια γενική. Σε ένα γενικό είναι κλίμα. Είναι αυτό το 30% που έλεγε η έμεινη μητέρα μου. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται κοντά μας για να συνεχίσουμε και να τελειώσουμε την εκπομπή αυτή η Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου και να μας μιλήσει από το ηθοποιό σημαίνει φως για τον αείμνηστο πλέον, αλλά πάντα δίπλα μας και πάντα αγαπημένο ηθοποιό Χάρη Κλίν. Μείνετε κοντά μας γιατί θα ακούσετε πτυχές της ζωής του, της καθημερινότητας και αυτής της πολυτάλαντης προσωπικότητας που πιθανόν μόνο μέσα από τις εμφανίσεις του κάποιοι δεν γνωρίζουμε. Γιατί αυτό σημαίνει και αυτή η στήλη να μαθαίνουμε πράγματα που ίσως στην καθημερινότητα ενός τοπίου δεν τα έχουμε μάθει εμείς ποτέ, γιατί δεν τον ζούμε από κοντά. Όλα αυτά θα γίνουν σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε κοντά. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Για σένα που θες υγεία και δύναμη, Origin σημαίνει πηγή. Για εσένα που θες γρήγορο και μέγιστο αποτέλεσμα, Origin σημαίνει εγγύηση. Για εσένα που δεν θες χάπια, Origin σημαίνει τέλος στο πρόβλημα κατάπωσης. Origin, η πρώτη πολυβιταμίνη με καινοτομία ψεκασμού στο στόμα, στα φαρμακεία, από τα John Noah. Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, καταλαβαίνετε, με καταλαβαίνετε, δεν με καταλαβαίνετε, γιατί είναι το αγαπημένο μου θέμα. Και το περίμενα και πώς και πώς. Είναι από αυτά τα αναπάντεχα που σου συμβαίνουν και δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις. Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου εδώ κοντά μας, από το ηθοποιό σημαίνει φως, με ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, που πραγματικά όταν λέω το περίμενα, δηλαδή είναι από αυτό που οδηγούσα στο αυτοκίνητο και ξαφνικά ακούω τα καλλιτεχνικά πηγαδάκια ότι μόλις τώρα μάθαμε την πολύ άσχημη είδηση, έφυγε από κοντά μας και που εκείνη την ώρα, επειδή δεν θες να το διαπιστώσεις, παίρνεις αμέσως τηλέφωνο ένα-δυο γνωστού σου που ξέρεις ότι είναι φίλοι και λες να σου πω, όντως έγινε αυτό? Και λέει είναι δυστυχώς. Και περιμένω, γιατί κάποιοι άνθρωποι που φεύγουν από κοντά μας έχουν πολύ μεγάλο υπόβαθρο από πράγματα που πιθανόν δεν τα γνωρίζουμε. Και όταν είπα ότι περιμένω τόσο πολύ μετά από μία εβδομάδα το ηθοποιό σημαίνει φως, για να μάθω κι εγώ πράγματα που πιθανόν για αυτό το μεγάλο κωμικό δεν ήξερα. Το ένθετο ηθοποιό σημαίνει φως είναι στεναχωρημένο. Γιατί πρώτη φορά, δεύτερη φορά, ενώ έχουμε πάρει και κάνουμε
φόρα και κάνουμε τα αφιερώματα και είμαστε χαρούμενοι για τους μεγάλους στάρ που έχουμε ανάμεσά μας και παίζουν ακόμα. Είμαστε στη θέση να, στην όχι τόσο καθόλου ευχάριστη θέση, να μιλήσουμε για δεύτερη απώλεια μέσα στο δεύτερη, τρίτη, στο 2018. Υποτίθεται ότι ξεκίνησε καλά αυτό το έτος και δεν θα χάναμε τόσο μεγάλους ηθοποιούς, τραγουδιστές, όπως είχα μιλήσει για τον, σαν τραγουδιστή για τον Πανούση, τώρα για τον Χάρη Κλίν, δηλαδή... Και ελπίζω να μην μιλήσουμε για άλλο, αυτό, που να μας εξαναγκάσουμε τα σημεία των καιρών να μιλήσουμε. Ναι, αυτό η επικαιρότητα. Χάρη Κλίν, κατά κόσμο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ένας από τους πιο χαρισματικούς αναγεννησιακούς ανθρώπους, θα λέγαμε, γιατί δεν ήταν μόνο ηθοποιός, μόνο κωμικός, stand-up comedian, έχει γράψει θεατρικά έργα πάρα πολλά, επιθεωρήσεις, βιβλία. Πάντως, τώρα που τη λέξη επιθεωρήσεις, νομίζω ότι ο κόσμος τον έχει αγαπήσει και τον έχει συνδέσει με τον έντονο σατυρικό του λόγο και την επιθεώρηση. Ακριβώς. Εγώ στο μυαλό μου δεν έχω, ας πούμε, πολλά κομμάτια του που να είναι ένα θεατρικό απλό, μία νουβέλα, ένα σύριαλ, ένα κάτι. Εγώ τον έχω εκεί. Ακριβώς. Ο Χάρη Κλίν έφτιαξε ένα είδος από μόνος του που ήταν κάποιοι τύποι, όπως ο ταξιτζής, ο Τραμπάκουλας. Πολυτάλαντος. Ναι, πραγματικά πολυτάλαντος και σε όλες τις πτυχές της τέχνης. Αλλά έφτιαξε κάποιους τύπους που είναι αρχέτυποι για τον Έλληνα. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον ταξιτζή του Χάρη Κλίν, είναι σαν να βλέπεις ένα αρχέτυπο ελληνικό από τους νεοέλληνες του σήμερα. Ή τον Τραμπάκουλα, που ήταν φοβερή μορφή. Απίστευτο. Κατάφερε, λοιπόν, ο ίδιος ήταν ένας δημιουργός που, όπως είπες, δεν ακολούθησε μεγάλες ερμηνείες γραπτών λόγων, γραπτών θεατρικών έργων. Δημιούργησε ο ίδιος τύπους και σαν συγγραφέας και σαν κωμικός ηθοποιός και στην επιθεώρηση, οι οποίοι είναι αναγνωρίσιμοι. Μάλιστα. Και είναι ο Χάρη Κλίν που αγαπήσαμε γενιές και γενιές και με τους σατυρικούς δίσκους. Δεν ξέρω αν είχατε επαφή όταν ήμασταν πιο μικρά, πιο μικρός, που ακουγόντουσαν και ήταν βινήλιο και είχαν τρεομερές πωλήσεις. Είναι ο πρώτος που εισήγαγε με την Κολούμπια τότε την έννοια του σατυρικού δίσκου, δεν υπήρχε εδώ. Και όταν μπήκε στο top 10, με νούμερα άκουγα πρόσφατα και διάβαζα 100.000 πωλήσεις. Και τότε ήταν πωλήσεις. Δηλαδή πήγαινε κάποιος και αγόραζε το βινήλιο και το CD αργότερα, γιατί συνέχισε. Ήταν όλα αυτά πάρα πολύ σημαντικά. Να πούμε μερικά στοιχεία που πάντα λέμε. Χάρη Κλίν, λοιπόν, περήφανος που ήταν πόντιος, ηγήθηκε μάλιστα και του, πήρε και επίσημη θέση στην Καλαμαριά, όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και έζησε μέχρι τα τελευταία του χρόνια, για την βοήθεια των ποντίων στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ηγήθηκε επίσης, ήταν πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας. Και όλα αυτά από την αγάπη του για να στηρίξει τους συμπατριώτες. Μάλιστα. Ήταν επίσης μια ζωή, Θεσσαλονικιός, Βέρος, Καλαμάτι, Τριανταφυλλίδης και πόντιος στην καταγωγή. Μάλιστα θυμάμαι πιο παλιά, όταν διάβαζα μια συνέντευξη, τότε ήταν της μόδας τα καλλιτεχνικά ονόματα. Και ήταν χρόνια, πήγε στον Καναδά και έμεινε 10 χρόνια Καναδά Αμερική με εμφανίσεις. Και παρεπιπτόντως, συγγνώμη που σε διακόπτω. Παρακαλώ. Έφυγε 2 μέρες μετά τη γενοκτονία των ποντίων. Το 64. Όχι, ο Χάρη Κλίν. Έγινε 19 του μηνός. Ένα γεγονός που πραγματικά... Δηλαδή, σαν να περίμενε, εγώ το λέω αυτό λίγο και ενεργειακά, σαν να περίμενε να ζήσει ακόμα και ένα τέτοιο περιστατικό, ας πούμε, για να... Ναι, πραγματικά είναι πολύ ωραίες σημειώσεις. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι σημειώσεις της Άντας, γιατί πιάνουν μια άλλη διάσταση. Ναι, που δεν το πήγε το μυαλό μας, αλλά όντως επειδή στις 19 ήταν και... Ναι. Σίγουρα εκεί μιλάμε για τον χαμό του Χάρη Κλίν. Σίγουρα εκεί που σταθήκαν όλοι είναι ότι έφυγε 2 χρόνια και πολύ άντεξε μετά από τον χαμό του γιού του. Αυτό είναι ένα φοβερά σοκαριστικό γεγονός. Ο γνωστός σκηνοθέτης Νίκος Τριανταφυλλίδης, ο γιος του, ο οποίος είχε κάνει και τον Γκαγκάριν τη μουσική σκηνή, έφερνε συγκροτήματα από το εξωτερικό, έδινε βήμα σε νέους καλλιτέχνες. Και αυτός ένας όχι mainstream σκηνοθέτης, ένας καλλιτέχνης που είχε αγωνίες, χάθηκε από τη ζωή έξαφνα πριν 2 χρόνια. Και αυτό σίγουρα τσάκισε έναν πατέρα. Ήταν μόνο σε ηλικία 78 ετών ο Χάρη Κλίν, είχε
Δεν ήταν δηλαδή ότι είχε αποσυρθεί ή ότι ήταν αυτό που λέμε πλήρη σήμερα. Πολύ δραστήριος. Όχι τα τελευταία χρόνια μετά από αυτό. Όχι, το χαμό βεβαίως. Και τζάκισε. Πολύ δραστήριος λοιπόν σε όλη του τη ζωή. Γιατί είναι οι ζωές, ας πάρουμε το νήμα όπως το ξέρουμε στο ηθοποιό σημαίνει φως, σαν παραμύθι. Και όταν το λέμε πάντα, δεν εννοούμε ένα παραμύθι με πρίγκιπες και όλα στρωμένα. Ένα παραμύθι από αντίξωες συνθήκες, αλλά ένα αστέρι λαμπρό θα λάμψει ό,τι και να γίνει. Το έχουμε πει πολλές φορές. Αν είναι γραπτό. Γιατί ήταν από φτωχή οικογένεια και αναγκάστηκε από πολύ μικρή ηλικία να εργάζεται. Και μες στην κατοχή, φανταστείτε, αφού γεννήθηκε το 1940, 7 Μαΐου. Παρ' όλα αυτά, γίνεται μία βραδιά ταλέντων με τον Γιάννη Οικονομίδη. Και εκτός από το πρώτο βραβείο, το Γιώργο Οικονομίδη, εκτός από το πρώτο βραβείο που κέρδισε, κερδίζει και μία πρόσκληση να κατέβει στην Αθήνα. Οπότε αυτό το λαμπρό πολυτάλαντο πλάσμα κατεβαίνει στην Αθήνα, επί 3 χρόνια αρχίζει τις εμφανίσεις του. Ταυτόχρονα πηγαίνει και στη σχολή κινηματογράφου του Κατσέλη, δραματική σχολή του Κατσέλη. Και λέω γιατί έκανα λάθος σε παραδρομή της γλώσσας, γιατί ασχολήθηκε πάρα πολύ και με το σινεμά και με τις ταινίες του ο ίδιος. Σπουδάζει ηθοποιός λοιπόν ο Χάρη Κλίν και αρχίζει τις εμφανίσεις του. Εμφανίζεται σε αρκετά κέντρα, στις πρώτες του παραστάσεις στο Άλσος που υπήρχε τότε. Αλλά αρχίζει και γίνεται γνωστός από τον κινηματογράφο, στο ευρύτερο κοινό και θυμηθείτε αυτή την ταινία με τον Κωνσταντίνου, το γάμο στα ελληνικά και την Ξένια Καλογεροπούλου, που είναι ο μικρός αδερφός της Ξένιας και σκάει στο σπίτι της οικογένειας για να φιλοξενηθεί. Ναι, αφού ναι, είναι με τα ντραμς, έφερα το οργανόμιλο και έρχεται με όλα τα ντραμς και τον βρίσκουν στην μπανιέρα. Του είχε πάει στη φλογέρα. Ναι, που όμως τα πρώτα του, νομίζω, οι πρώτες του εμφανίσεις που έγινε πλέον γνωστό στον κόσμο και στο ευρύ κοινό, με αυτό που τον μάθαμε μέχρι τα τελευταία του χρόνια, νομίζω ότι είχε μεγάλη διαφορά για μένα τουλάχιστον. Γιατί μετά πήγαμε μόνο στο επιθεωρησιακό του κομμάτι. Πιο πολύ και μας έχουν μείνει το αντιδραστικό του χαρακτήρα του. Η ήταν πολιτική σάτυρα, ναι, η παρέμβαση, ήταν ένας αντιδραστικός χαρακτήρας της εποχής. Η γλώσσα του που τσάκιζε κόκαλα, σαφώς, ακόμα και σε μεγάλους. Που έχει πολεμηθεί πολύ. Και σημαίνει... Μάλιστα διάβαζα σε ένα άρθρο πρόσφατα μετά το χαμό του ότι ο Χάρη Κλίν έχει, για όλα αυτά που έχει πει, έχει κατά καιρού στη ζωή του φάει πάρα πολλές μηνύσεις από κόμματα και από προέδρους κτλ. Που δεν το έβαζε ποτέ κάτω όμως και πάντοτε στο κεφάλι με μήνυση τα ξανά έλεγε πάλι. Ήταν δηλαδή πραγματικά δυνατός χαρακτήρας. Χαίρομαι πολύ που το επισημαίνεις αυτό, γιατί εκτός από αυτά που ξέρουμε για τα τι ωραία η καλλιτέχνη, η ζωή τους, το κοινό, η απήχηση, πρέπει να δούμε και ποια στάση ζωής είχανε. Πώς δηλαδή σταθήκανε κόντρα σε εξουσίες ή κρατεούσες αντιλήψεις για το πώς πρέπει να εκφράζεται ένας καλλιτέχνης. Και δύο σατυρικός καλλιτέχνης που κάνουν την πιο επικίνδυνη... σε κόκκινη γραμμή δουλειά στην τέχνη. Mm. Γιατί άμα δυσαρεστήσεις και πολύ αυτούς που κρατάνε την εξουσία, δεν είσαι το αγαπημένο τους παιδί. Ναι. Σπάβεις να είσαι το αγαπημένο τους παιδί και μπορεί να βρεθείς από την άλλη, από την άλλη όχθη. Βεβαίως. Και να βρεθείς απ' έξω. Και εκεί να ξεκινήσουν και πολύ και καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί ο Χάρη Κλίν δεν δίστασε ούτε δίλιασε να πει τη γνώμη του και να βρεθεί απ' έξω από μια πιο mainstream κατάσταση τηλεόρασης, καριέρας κλπ. Συνέχισε να έχει τις απόψεις του. Όπως και ολουνών οι απόψεις βέβαια επιδέχονται κριτική, ακόμα και αυτών που κριτικάρουν, που κάνουν τη σάτυρα. Γιατί στα τελευταία του χρόνια στήριξε πάρα πολύ την ελπίδα με τις νέες κυβερνήσεις και ήλπιζε ότι δεν θα γίνει συνέχεια των μνημονιακών κυβερνήσεων του παρελθόντος. Δηλαδή και ο ίδιος έχει κάποιες απόψεις που τις στήριξε. Πολιτικοποιήθηκε ποτέ. Είχε κάποιες προτάσεις και κάποια στιγμή... Ήτανε. Ήτανε στην γήτο της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, το Δήμο Καλαμαριάς. Δηλαδή έβαζε πάντα υποψηφιότητα για το Δήμο Καλαμαριάς και ήτανε μέσα στα κοινά. Και ποτέ δεν μετήκησε για μόνιμα στην Αθήνα και να κατοικήσει μόνιμα. Δεν το ξέρω αυτό. Νομίζω ότι πάντοτε θυμάμαι ότι η βάση του ήταν. Πάντα ήταν η βάση του, η πατρίδα του, η αγάπη του. Δεν ξέχναγε ποτέ να το πει. Εκτός από αυτά τα 10 χρόνια που έμεινε στην Αμερική.
Λέμε λοιπόν ότι το 64 αρχίζει και με αυτή την ταινία τα 201 καναρίνια του Τσιφόρου και του Βασιλιάδη και το 64 με το γάμο αλλά ελληνικά του σκηνοθέτη Βασίλη Γεωργιάδη αρχίζει να γίνεται γνωστό στο ευρύ κοινό. Πάνω εκεί πηγαίνει στον Καναδά για να κάνει εμφανίσεις στην Ομογένεια και πηγαίνει Καναδά, Αμερική, Σικάγο. Είναι αυτός που μαθαίνει το stand-up comedy. Δεν υπήρχε ο stand-up comedian που ήταν γνωστό στην Αμερική και είναι αυτός που το έφερε και στην Ελλάδα και ήταν και ανεπανάληπτος βέβαια, γιατί το stand-up comedy θέλει πάρα πολύ αυτοσχεδιασμό και εμπειρία και πηγαίο ταλέντο για να μπορέσει να το κάνεις. Εκεί γνωρίζει τη γυναίκα του, την Χαρίκλια, εκεί γεννιέται και ο γιος του και το δεύτερο παιδί, τρία παιδιά έχει σύνολο. Γυρνώντας πίσω, παίρνει το νήμα από τις μπουάτι, των εμφανίσεων από τις μπουάτι της Πλάκας, εμφανίζεται σε μεγάλα κέντρα όπως Νεράιδα, Διογέννης, αν θυμάμαι καλά, της εποχής και συνεχίζει με το σινεμά, καταιγιστικό στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και στη συγγραφή βιβλίων. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ κάποιο από τα βιβλία. Έχει γράψει νομίζω 12-13. Είχα την τύχη να... πριν από χρόνια να πέσει στα χέρια μου, γιατί εκεί υπέγραφε ως Βασίλης Τριανταφυλλίδης, δεν ήταν ως Χάρη Κλίν. Και είχα μείνει άφωνη. Ήταν ένα βιβλίο από αυτά που αναφέρονταν στον κόσμο της showbiz, αλλά ήταν πολύ καταιγιστικό και αποκαλυπτικό. Στα όρια του ομού. Αλέξανδρε, αυτό το βιβλίο πρέπει να το ξαναδιαβάσουμε όλοι όσοι δουλεύουμε. Νομίζω ότι πρέπει να το διαβάσω τώρα. Αλήθεια, Τριαντάφυλλα και αίμα, νομίζω λεγότανε. Συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο. Θέλετε να πούμε κάποιους από τους σταθμούς στην πορεία του Χάρη Κλίν που σημάδεψαν και την δικιά του καριέρα, αλλά και τη δικιά μας αντίληψη της πραγματικότητας. Ας πούμε, όταν στην ταινία που ευτυχώς την έδειξε και ένα από τα ιδιωτικά κανάλια τώρα με το χαμό του Χάρη Κλίν, το Αλαλούμ, έλεγε Μελένα Αρτέμι. Εγώ το θυμάμαι για χρόνια αυτό να το λέμε μεταξύ μας σαν φράγκα. Χαριτολογώντας, τα πάντα το θυμάσαι. Για να δούμε αυτό. 1982 ταινία Αλαλούμ, 1983 το Made in Greece, 1993 συμμετοχή στις γυναίκες δηλητήριο του αγαπημένου σκηνοθέτη Νίκου Ζερβού με το ιδιότυπο του χιούμορ. 1995 η συμμετοχή στην ταινία του γιού του, το Ράδιο Μόσχα, από τις τελευταίες εμφανίσεις του στο σινεμά. Επίσης, είχε δικιά του εκπομπή στον Αντένα για αρκετά χρόνια, η οποία ήταν το Χάρη Κλίν Special Shows από το 1990 ως το 1994. Και το 1995 τον Πολίτη Κλίν. Εγώ αυτό το θυμάμαι γιατί ήταν 10 αυτοτελή επεισόδια που ήταν ουσιαστικά one man show. Τον έχουμε δει, ξεκίνησε και σε διαφημιστικά σποτ, οι πρώτες του δουλειές. Ναι, σε διαφημίσεις. Θυμάσαι αυτές τις διαφημίσεις που τους έχουν μείνει στην ιστορία για τις ατάκες. Αφήστε το. Αφήστε γιατί, να σου πω κάτι, εκτός ότι ήταν χαριτωμένες, είχαν και κάτι το επενικτικό, δεν ήταν ούτε βίες, ούτε προσβλητικές. Ναι, είχαν κάτι το υπονοούμενο. Κάτι υπεράτο. Ναι, χαριτωμένο όμως, δεν ήταν προσβλητικές, τι υποτιμητικές για το γυναικείο φίλο. Δεν θα την πεις. Όχι. Την ατάκα. Ηθοποιός, ζωγράφος, συγγραφέας, συμμετοχή στους σατυρικούς δίσκους, 5 βραβεία ο Χάρη Κλίν από τους θεατρικούς συγγραφείς, βραβεύτηκε ως θεατρικός συγγραφέας. Μια ζωή γεμάτη από όλα αυτά που τον απασχολούσαν και στα οποία έμεινε πιστός. Ραδιοφωνικές εκπομπές, πολλές πειρατικές κασέτες, της εποχής που τις γράφαν από το ραδιόφωνο, ήταν με ουσιαστικά ολόκληρα σκετσάκια που έκανε στις εκπομπές του, όπως τους Αραμπάδες με καρούλια και το Βάσανα που είχε αγάπη. Μερικούς τίτλους επιθεωρήσεων, ξεκινάω από το τέλος που μας είναι και πιο κοντινή και αγαπημένη, είναι από τον Πολίτης Κλίν, από τις τελευταίες του επιθεωρήσεις, Γιάφκα Πορτοκάλι, Άρμεγε Λαγιγούς και Κούρευε Χελώνες, το 1997, 1993 Πίτσες Μπλε, 1992 Άσπρα Μούρα, Μαύρα Μούρα, Μάνα Να Αργήσω Φάτε,
Και πράσινα δαμάσκηνα και ψηλές ελιές, 1986. Λέω αυτή την επιθεώρηση γιατί είναι η εποχή του Πασόκ. Ναι. Πείτε μου από τους πιο ωραίους ρόλους όταν ο Χάρη Κλίν έκανε τους δύο πολιτικούς αντίπαλους εποχής, τον Καραμανλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου, να παίζουν τάβλη. Και είναι ντυμένος και με τους δύο. Ναι. Μεταφιεσμένος και στους δύο. Πόσο. Παρεμπιπτόντως, εκείνη την εποχή πρέπει να βγει και το εις μνήμην Χάρη Κλίν. Α, ναι, μπράβο. Και ήταν πάντοτε. Σάτυρα, ναι. Έτσι είσαι. Από. Το λέω και τον νεκροταφείο. Από δηλαδή, τον ίδιο για τον ίδιο. Και επίσης οι ρόλοι του πάντοτε είχαν. Προσποιούταν έναν φτωχό, γύφτο, δευτεράτζα. Ο Τραμπάκουλα. Ναι, ο έτσι, ο έτσι, ο ταξιτζής. Δηλαδή, ο μάγκας, ναι, με το κομπολόγιο. Ποτέ δεν προσποιήθηκε τον παμπλούτου, το τον του έτσι, τον από εδώ. Δηλαδή, μέσα από τους ρόλους που έγραφε και ο ίδιος, έδινε στον εαυτό του αυτή την κατηγορία ανθρώπου, του απλού διπλανής πόρτας ανθρώπου, να. Που έχει τα προβλήματά του, που θα πει και τη βλακεία του, που θα πει και το παράπονό του και τη μαγιά του και όλα του. Και τη μεγάλη αλήθεια του κλπ. Κλπ. Εγώ θέλω να αναφέρω κάποιες σκηνές, γιατί όταν λέμε, ας πούμε, Χάρη Κλίν, ξέρουμε εμείς που είμαστε στην Ελλάδα πόσα πράγματα και πόσα έχουμε να μάθουμε ακόμα ή να ξαναδούμε, εύχομαι με τα αφιερώματα που γίνονται τώρα. Πείτε μου σκηνές όπως όταν είναι ο Τραμπάκουλας με τις φουστανέλες και παίζουν ποδόσφαιρο και είναι ο ίδιος ο Χάρη Κλίν στην ίδια ταινία και βλέπει τον ποδοσφαιρικό αγώνα ντυμένος παπάς και κάνει τη λειτουργία. Δηλαδή, εντάξει, εγώ έχω να το δω από τους Monty Pythons αυτό που παίζανε, που κάνανε κάποιες τέτοιες. Πάντως είναι πολύ χαρακτηριστικές. Είναι αρχιετυπικές, ναι, αυτές, ναι, ναι, οι σκηνές στο σινεμά. Και είναι χαρακτηριστικές όλες οι συμμετοχές. Δηλαδή, όσο μιλάμε, μπορεί να μην θυμάμαι τώρα ονόματα ταινιών, επιθεωρήσεων κλπ. Ναι, 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 αλλά πετάω σκηνές που είναι, ναι, γραμμένες. Μου έρχονται όμως πάρα ή το πολλά άλλο πράγματα. Που κατεβαίνει με τη φουστανέλα στο πανηγύρι του χωριού με στην πλατεία και είναι το jukebox και παίρνει το χιλιάρικο. Το κολλάει στο jukebox και του λέει παίξε, όπως λέμε, ναι, στους λαϊκούς καλλιτέχνες. Ναι, μου έρχονται πολλά πράγματα. Ήταν, πιστεύω, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αυτό που είπα προηγουμένως, πολύ τάλαντος και χαρακτηριστικό άτομο. Δηλαδή, αυτό που είχε πει και ο ίδιος, ότι θέλω, λέει, ένα δυσύλλαβο όνομα. Χάρη Κλίν. Δηλαδή, ήταν αυτό, μόνος του το είχε, λέει, βγάλει αυτό το όνομα ουσιαστικά. Και το αγαπούσε γιατί ήταν και το όνομα Χάρη Κλίν, Χάρη Κλίν, γυναίκα του, το αγαπούσε. Κάποιος, αν κάποιος άκουγε Βασίλη Τριανταφυλλίδης, δεν τον ήξερε. Είναι, ήταν εκεί. Δεν τον ήξερε, καταλαβαίνετε. Και θέλετε να σου πω και κάτι. Δεν νομίζω ότι θα έκανε. Σε αυτό όλο που παρουσίασε, νομίζω ότι το Χάρη Κλίν ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δεν ξέρω αν ως Βασίλης Τριανταφυλλίδης μπορώ να τον συνδέσω στην επιθεώρηση και σε όλα αυτά. Κοίτα, όχι. Πιστεύω ότι ήταν όμως ένα συνδυασμό με την εποχή του. Δηλαδή ήταν μια εποχή που ήταν τα δυσύλλαβα, τα καλλιτεχνικά ονόματα και πολλοί τα αλλάζανε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα ήταν στο σήμερα. Ναι. Εγώ ένα μπορώ να πω. Ότι αυτό το πλάσμα όπως και να λεγότανε και Γιώργος. Σίγουρα θα έκανε, θα είχε την απήγηση που του άξιζε. Θα ήταν ένα αστέρι και θα έκανε την, θα άφηνε στον κόσμο το όνομά του να το θυμάται. Αχ, έτσι λοιπόν ένα ένθετο, ένα μικρό όσο μπορούμε εμείς, γιατί σίγουρα μπορείς να μιλάς ώρες και μέρες για ένα τέτοιο ταλέντο και έναν τέτοιον καλλιτέχνη που ποτέ δεν φύγει από κοντά μας, μέσα από τα έργα θα συνεχίσει πάντα να είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου, ευχαριστώ πάρα πολύ Άντα Λεούση, αλλά και όλους σας. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Δεν τελειώνουμε ακόμα, γιατί επιστρέφω να κλείσω και με μια πολύ έτσι σύντομη μόδα εξωτερικού, διότι νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε και κάποια συνολάκια που φοριώνται μέσα στο κατά καλό καιρό, λίγο πιο extravagant, λίγο πιο ανοιχτά, λίγο πιο sexy. Γιατί, εντάξει, είναι σεξι και πώς θα το πούμε, όποιος αντέξει. Ήρθε το μαύρο κίμηνο John Noah με εκατοντάδες θρεπτικά συστατικά. Ενισχύει τον οργανισμό, χαρίζει υγεία και ευεξία. Δημιουργεί ασπίδα, θωρακίζει το σώμα. Γεμάτο μέταλλα, βιταμίνες και φυτοενεργά συστατικά. Μαύρο κίμηνο John Noah, ο καρπός των θεών. Στα φαρμακεία.